Κοιτάξτε, κύριε Κουμιούτη, σε αυτό θα είμαι ξεκάθαρος και κατηγορηματικός. Πρώτον, νομίζω ότι είναι σωστό να παραθέσουμε τα γεγονότα όπως αυτά εκτελήχθηκαν, και θα με επιτρέψετε και ένα πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, και ουσιαστικό πολιτικό σχόλιο στη συνέχεια. Mm-hmm. Όλοι γνωρίζετε ότι ο κ. Παλούσης κατέθεσε στη δικαιοσύνη, μετά από προτροπή της κυβέρνησης, τα στοιχεία τα οποία ο ίδιος ισχυρίζεται ότι έχει μαζέψει αναφορικά με απειλές που δέχτηκε από μέλη, στελέχη, τέλος πάντων, βουλευτές. Δεν ξέρω πόσους έχει εμπλέξει μέσα αυτή την ιστορία, που ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς θα πρέπει να αποδείξει τους ισχυρισμούς του, αλλά και να εξηγήσει, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, γιατί επί 7 μήνες, όταν ήταν ακόμα υπουργός προστασίας του πολίτη, δεν ενημέρωσε ούτε τη δικαιοσύνη, ούτε την κυβέρνηση για όλα αυτά που σήμερα καταγγέλει. Αλλά βλέπουμε να μοιράζει διαλόγους στα μέσα ενημέρωσης. Κατά τη γνώμη μου, και επειδή το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό άνθρωπο, και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είχαν πολύ καλό έργο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επέλεξε τον δρόμο των μέσων ενημέρωσης από τον θεσμικό δρόμο, που ήταν να καταθέσει όλα τα στοιχεία εφόσον ευσταθούν στη δικαιοσύνη. Πρέπει επίσης να εξηγήσει γιατί ως αρμόδιος υπουργός και πολιτικός προϊστάμενος τόσο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών όσο και της Αντιδημοκρατικής, δεν έδρασε άμεσα, εφόσον εκτιμούσε όσο σοβαρές και αξιόπιστες τις πληροφορίες τις οποίες σήμερα αναφέρεται. Εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ βέβαιος ότι η δικαιοσύνη θα διερευνήσει όλες τις στοιχείες αυτής της υπόθεσης. Και εδώ, κύριε Κουμιώτη, θα με επιτρέψετε ένα πολύ μεστό και σύντομο, αν θέλετε, πολιτικό σχόλιο. Η αριστερά, κύριε Κουμιώτη, που εμείς προσπαθούμε να εκπροσωπήσουμε όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχει καμία μα καμία απολύτως σχέση με πράξεις βίας, ούτε με τρομοκρατικές ενέργειες, ούτε πιστεύουμε εμείς ως κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και ως κόμμα ότι σκοτώνοντας περιπίνα πολιτικό πρόσωπο ή εκτελώντας ένα αστυνομικό ή εκτελώντας περιπίνα σταθμάρχη της CIA μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα, μπορείς τέλος πάντων να φέρεις την επανάσταση ή να επιβάλλεις ένα κοινωνικό μετασχηματισμό εκτελώντας κόσμο. Καμία σχέση με όλες αυτές τις θεωρίες τις τρομακτικές οι οποίες αναπτύσσονται σε διάφορους κόλπους. Εμείς πιστεύουμε ότι τα πράγματα, η πολιτική και οι μετασχηματισμοί στην πολιτική γίνονται με ειρηνικό τρόπο, με δημοκρατικό τρόπο, και ο κόσμος πλειοψηφικά αποφασίζει για τις τύχες του, για το αν θα πάμε αριστερά, αν θα πάμε δεξιά και όλα αυτά τα πράγματα. Καμία απολύτως σχέση δεν έχουμε με χώρους οι οποίοι πιστεύουν ότι ρίχνοντας μια πέτρα ή σπάζοντας ένα περιπολικό ή καίγοντας τέλος πάντων ένα μαγαζί, κάτι καταστρέφεις ή κάτι αλλάζεις.